την κατάργηση του Κυπριακού Προγράμματο Πολιτογραφήσεων το 2020. Η πιο κραυγαλαία περίπτωση από τι 8 αφορά Ουκρανό ολιγάρχη, φερόμενο φίλο του Ζελένσκι, ο οποίο κατηγορείται για υπεξαίρεση φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Ο ίδιο τελεί υποκράτηση και για υπόθεση φόνου. Το ρεπορτάζ είναι τη Γαβριέλα Ζάρτηλ. Μια μακρά λίστα κατηγοριών με εκτενές διεθνές ενδιαφέρον συθέτουν το κατηγορητήριο Ουκρανού ολιγάρχη Ίγκορ Κολομόσκι, ο οποίος είναι ένα από τα οχτώ πρόσωπα που χάνει την κυπριακή υπηκότητα σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου και επικυρώθηκε χθε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κολομοίσκι, ένα από τους πιο πλούσιους και του πιο πλούσιου και επιφανεί ανθρώπου, άλλοτε σύμμαχο του Ζελένσκι στην Ουκρανία, κατηγορείται σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο για φοροδιαφυγή και υπεξαίρεση εκατομμυρίων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίε εμπλοκή σε συμβόλαιο θανάτου, κατηγορία για την οποία τελεί υποκράτηση. Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματο από απάτη ύψου 130,5 εκατομμυρίων δολαρίων το διάστημα 2013 με 20. Υπεξαίρεση 250 εκατομμυρίων δολαρίων από την Private Bank. Απαγορεύτηκε η είσοδο του στι ΗΠΑ από το State Department λόγω ανάμειξη σε υποθέσεις διαφθοράς, χρησιμοποίηση από τον ίδιο παραρτήματος τη Private Bank στην Κύπρο για ξέπλυμα χρήματος. Εκτός από την Κυπριακή υπηκότητα που είχε αποκτήσει μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος το 2010, διατηρεί παράλληλα από το 1995 και την Ισραηλινή υπηκότητα, ενώ διαθέτει και την Ουκρανική. Το παζλ των νέων ανακλήσεων κυπριακών διαβατηρίων στην βάση του επενδυτικού προγράμματο συμπληρώνουν άλλα επτά πρόσωπα. Πρόκειται για επενδυτέ και εξαρτώμενου δύο συνολικά οικογενειών. Του Αιγύπτιου Μοχάμεν Αμπτελαρχάμ Μοχάμετ Σαλέμ και των εξαρτώμενών του σύζυγο και ένα παιδί και του Μαξίμ Ζαχαρτσέγκο, τη σύζυγου και των δύο παιδιών του. Ο Αιγύπτιο και η οικογένειά του πολιτογραφήθηκε το 2018. Με βάση τα στοιχεία μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι ο επενδυτή είχε εμβάσει το πλήρε αντίτιμο τη αγορά διαμερίσματο στη Λεμεσό ύψου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, στη συνέχεια, ο πολιτή του ακινήτου του επέστρεψε ποσό ύψου 1 εκατομμυρίου 50.000 ευρώ στου τραπεζικού λογαριασμού του που διατηρεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην περίπτωση του Μαξίμ Ζαχαρτσέγκο και μελών τη οικογένεια του, διαπιστώθηκε ότι μετά την απόκτηση τη υπηκότητα το 2015, καταχωρήθηκε εναντίον του αστική φύσεω υπόθεση Αμερικής από την Επιτροπή Κεφαλή Αγορά και κατά τη διάρκεια τη διαδικασία το δικαστήριο είχε εκδώσει διάταγμα παγωποίηση των περιουσιακών του στοιχείων. Το 2019 το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Νιου αποφάσισε να επιβάλλει στο Τζαχαρτσέγκο και την εταιρεία του χρηματικέ ποινέ πέραν των 32 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ενέργειά του να αποκρύψει το ουσιώδε στοιχείο εναντίον τη αστική υπόθεση και τη έκδοση του διατάγματος παγωγή περιουσιακών στοιχείων καταδεικνύουν ότι το πιστοποιητικό προλητογράφησης αποκτήθηκε με δόλο ψευδής παραστάσεις και απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων. Σφοδρή επίθεση κάδων τραπεζών το ΑΚΕΛ.